Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα και θα πρέπει εμείς να τρέξουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ιδιαίτερα σε θέματα υγείας όπως είναι στην Ελλάδα, έχουν επέλθει από την Ευρώπη. Χιλιάδες φάρμακα τα οποία τα σκευάσματα είναι πάρα πολύ φθηνά στην Ευρώπη, στην Ελλάδα μας είναι πανάκριβα. Γιατί? Πού είναι η Ευρώπη να βάλει μια κλίμακα εκεί? Έχουμε πολλές φορές διαπιστώσει φάρμακα τα οποία είναι ελληνικής παραγωγής, στην Ελλάδα να είναι ακριβά, ή εισαγωγής, άμα το θέλετε, να είναι πάρα πολύ φθηνά και να πουλούνται 5 και 6 και 10.000% παραπάνω στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο παράγων, ποια είναι η υπηρεσία που θα βάλει ένα στόπ και ποιος μετράει αυτή τη διαδικασία? Πού ασφαλίζεται ο πολίτης? Πού η οικονομική πολιτική? Ουσιαστικά ένα χώρο εκατομμυρίων με θύματα τον ίδιο τον πολίτη. Ουσιαστικά σου πουλάνε υγεία μέσα από τα φάρμακα και προδιαγράφεις και υπογράφουμε το θάνατό σου. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτός είναι ο βίος. Αυτό θέλετε όλοι? Πότε αυτό θα σταματήσει? Πότε? Βγάζοντας συνέχεια τις ίδιες κυβερνήσεις που είναι από τον Καποδίστρια και δεύτερον. Οι φιλογαλλικές, οι φιλογερμανικές, οι φιλορώσικες, οι φιλοαγγλικές, οι φιλογαλλικές, οι φιλοεβραϊκές, οι φιλοχριστιανικές.